Κύριε Χατζηγεωργίου, θέλω να ασχοληθούμε λίγο με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο. Και εξ όσου γνωρίζω, έχετε λάβει μέρος σε αρκετές αποστολές στο Ευρωκοινοβούλιο στην Τουρκία. Υπάρχει εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεκάθαρη θέση γύρω από το θέμα. Από τη μια βλέπει τα σοβαρά, τα μεγάλα δημοκρατικά ελλείμματα που υπάρχει. Από την άλλη όμως αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η χώρα αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς νομίζετε ότι θα χειριστεί το θέμα του Ευρωκοινοβουλίου? Νομίζω ότι το ερώτημα περιέχει ευτυχώς ή δυστυχώς και την απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μπερδεμένη γύρω από αυτό το ζήτημα. Είναι άλλη θέση της Κομισιόν. Για να μην πω ότι και στην Κομισιόν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, είναι άλλη θέση του κυρίου Γιούνκερ. Σαφώς είναι διαφορετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στην προοπτική της Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη σε ψήφισμά του υποστηρίξει την θέση για πάγωμα των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Έρχεται τώρα, η συνέντευξη θα μεταδίδεται μετά την λήξη των ψηφοφοριών και ψήφισε ξανά λοιπόν το Κοινοβούλιο για πάγωμα, για αναστολή των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, εάν τα στοιχεία του δημοψηφίσματος εφαρμοστούν όλα χωρίς αλλαγές. Άρα το Κοινοβούλιο είναι πολύ πιο είναι καθαρό απέναντι στην Τουρκία. Δυστυχώς η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα εξηγήσω γιατί λέω δυστυχώς, πιστεύει ότι πρέπει να συγκρατηθεί μια σχέση με αυτή τη χώρα κλπ. Σωστό από μια άποψη. Νομίζω όμως ότι αυτή η θέση δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει όσους μοχλούς έχει και έχει απέναντι στην Τουρκία, όχι για να συνετιστεί, δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, αλλά για να κατανοήσει και ο πληθυσμός στην Τουρκία και η ηγεσία της ότι η ωφέλιμη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ωφέλιμη μόνο μονοπλεύρος. Ποιος έχει περισσότερο ανάγκη, ποιον, η Ευρώπη την Τουρκία ή η Τουρκία την Ευρώπη? Εδώ είναι που αν το αποφασίσεις καταλαβαίνεις και τι πρέπει να κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι η Τουρκία που έχει περισσότερο ανάγκη την Ευρώπη. Βεβαίως έχει και η Ευρώπη, δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Κυρίως οικονομικά ωφέλη. Οι μεγάλες συναλλαγές οικονομικές από ευρωπαϊκά μεγαθύρια γίνονται με την Τουρκία. Όμως αυτή η σχέση είναι ετεροβαρής υπέρ της Τουρκίας. Η Τουρκία παίρνει και κονδύλια, ένα και το γεγονός ότι είναι υποψήφια χώρα. Την βοηθά περισσότερο η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια, διότι έχει και σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Βοηθά περισσότερο την Τουρκία αυτή η σχέση, διότι την ενώνει, είναι μια τεράστια χώρα σε γεωπολιτική θέση πολύ σημαντική, την ενώνει την Ασία, την ευρύτερο χώρο της Ασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πολύ περισσότερα ωφέλη η Τουρκία και ο μοχλός σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί χάθηκε ο μοχλός της ένταξης, είναι η επικαιροποίηση της κοινωνιακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που η Κομισιόν υποστηρίζει ότι πρέπει να συνεχίσει. Το υποστηρίζει και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και βεβαίως τα κονδύλια που πηγαίνουν. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πατήσει λίγο πόδι παραπάνω, νομίζω ότι θα πάει ένα πολύ καθαρό μήνυμα και στην ηγεσία της Τουρκίας και προς τον κόσμο της Τουρκίας. Στο μεταξύ, στο βάθεμα των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ποντάρουν κάποιοι για να δελεάσουν κατά κάποιον τρόπο την τουρκική κυβέρνηση να συνενέσει σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Αυτά τα δύο ζητήματα είναι αντίθετα. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι κράτη που θεωρούνται σημαντικά ή είναι μεγάλα εκ των πραγμάτων έρχονται σε μια επικοινωνία, σωστή επικοινωνία με τον έξω κόσμο επειδή θα τους δελεάσεις. Άρα διαφωνώ με αυτή την προδείξη. Ούτε βέβαια είμαι της άποψης ότι πρέπει να κηρύξουμε τον πόλεμο, ούτε αυτό γίνεται. Αλλά να χρησιμοποιήσεις τους μοχλούς. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα κάνει υποχωρήσεις στο θέμα του Κυπριακού επειδή κάποιος θα τη συμβουλεύσει. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν υποχωρήσεις εάν κρίνουν οι ίδιοι ότι είναι προς το συμφέρον τους να γίνουν, αλλά ξέρεις, πολλές φορές σκέφτομαι ότι μπορεί να φέρεις κάτι, αλλά μην μπορείς να το κάνεις. Ας υποθέσουμε ότι ο ηγέτης της Τουρκίας θέλει να εγκαταλείψει τις. Πιστεύει ότι είναι σωστό να εγκαταληφθούν οι εγγυήσεις και να φύγουν όλα τα στρατεύματα από την Κύπρο. Μπορεί να το θέλει και να μην μπορεί να το κάνει, διότι θα έχει να αντιμετωπίσει την ιστορία του, έχει να αντιμετωπίσει έναν κόσμο που
ο ίδιος έχει ψηλώσει τις προσδοκίες του, που συμβαίνει σε κάθε χώρα βέβαια. Μπορεί και σε κάθε να περίπτωση. Το πουλήσει ακριβά και στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να το πουλήσει ως, με αντιστάθμισμα το βάθημα των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό που λέμε πριν. Πάει κάποιος να του το πει να δούμε αν το καταλαβαίνει. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτή είναι η άποψη μου, δυστυχώς.